πηξίδα. Και αυτό το εννοώ με την άποψη ότι δεν υπάρχει υγειονομικός χάρτης στη χώρα όπου να ξέρουμε αναπεριφέρεια ποιους γιατρούς χρειαζόμαστε ώστε να εξασφαλίσουμε την υγεία και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια σε όλα τα σημεία της χώρας ανά ειδικότητα γιατρών. Εδώ λοιπόν τι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες ζούμε ότι κάποιοι γιατροί που εδώ και 30 χρόνια πρόσφεραν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με ένα συγκροτημένο τρόπο, που είναι οι γιατροί παλιά του ΙΚΑ και σήμερα κέντρα αστικού τύπου ουσιαστικά του ΕΟΠΗ, πρέπει να φύγουν από τις θέσεις τους. Εκεί ξεκίνησε λοιπόν μία διαμάχη μέσα στο πλαίσιο του ότι κανείς δεν ξέρει σε ποια υγεία πηγαίνουμε επί της ουσίας. Απέναντίας αυτό που ξέρει είναι ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Θεωρώ ότι ήταν μια διαχείριση όχι καλή και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε αυτή η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία σήμερα θα την έλεγε κανείς και θα την κοστολογούσε ως μια απεργία που σίγουρα ταλαιπωρούνται ασθενείς πολίτες και που σίγουρα θα πρέπει να τελειώσει εφόσον υπάρξουν διευκρινήσεις σε ποια υγεία πηγαίνουμε και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι 5.500 γιατροί, άξιοι γιατροί, έμπειροι γιατροί, μετά από αυτήν τη διαδικασία της μεταρρύθμισης την οποία συζητούν ίσως κάποιοι μόνοι τους, χωρίς να συζητούν με τους παράγοντες και με αυτούς που θα έπρεπε. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει από μέρους του Υπουργείου Υγείας καμία στρατηγική, όλα γίνονται αρπακόλα προκειμένου να απολυθούν 1.000 με 1.200 γιατροί? Γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ότι ο κύριος Υπουργός ουσιαστικά ντρέπεται να πει ότι σας απολύω, αλλά σας βάζω μέσα σε μια διαδικασία τέτοια και η τελευταία του απειλή ή προτροπή, όπως θέλει την εκλαμβάνει ο καθένας, λέει ότι σταματήστε την απεργία και ελάτε να μιλήσουμε. Τόσο καιρό δεν συζητάνε. Τι κάνουν? Εγώ τους βλέπω να πλακώνονται μόνο στα παράθυρα. Θα σας θυμίσω ότι πώς ξεκίνησε. Γελάω. Έχετε δίκιο, γιατί δηλαδή όλοι σκεφτόμαστε την εικόνα αυτή που την έχουμε στα μάτια μας. Μα κοιτάξτε, καρεκλωθήκανε οι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Γεωργιάδη στη Συγκρού προχτές. Πλακώνονται στα παράθυρα μόνο που δεν ξεμαλιάζονται. Μιλάνε με μεγάλη αγένεια ένας προς τον άλλον. Και κάθεται ο άμυρος ο πολίτης, κοιτάει, έχει τον πόνο του και δεν ξέρει σε ποιον να τον πει. Και τρέχουν όλοι σε εμάς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Μα δεν είμαστε και εξουσία. Ναι, εσείς κάνετε μια χρηστική δουλειά πληροφόρησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει, όπως είπα και πριν, να υπάρχει η στόχευση. Εάν ρωτήσετε σήμερα σε ποια υγεία πηγαίνουμε, ναι, δεν θα μπορέσουν με ευκρίνεια να σας την πούν. Δηλαδή, πήραμε ένα μοντέλο το οποίο μας έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είχε εγκριθεί το 1978 στο Καζακστάν. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν ήδη κάποιες προδιαγραφές εντελώς διαφορετικές από εκείνο το μοντέλο που λέει ο γενικός γιατρός έχει την μεγαλύτερη, θα έλεγε, ευθύνη έναντι των οποιονδήποτε άλλων ειδικοτήτων. Και έχουμε όμως στη χώρα μας όπου ότι ο καθένας ξέρει ότι ανάλογα την πάθηση που έχει σε ποια ειδικότητα να πάει. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν τέθησαν τη στιγμή που θα έπρεπε στο τραπέζι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγει προς τα έξω ότι απολύονται 2.500 γιατροί, τώρα μιλάμε για περισσότερους, και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι φτάσαμε στο σημείο και στις εικόνες τις οποίες περιγράψατε. Να πάμε όμως επί της ουσίας. Θεωρώ ότι ο πολίτης, ανεξάρτητα που κατοικεί, είτε κατοικεί στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Μυτιλίνη, είτε στο Καστελόριζο, θα πρέπει να έχει μια, όπως λέει το Σύνταγμα, ισότιμη όσο είναι δυνατόν προσβασιμότητα στο σύστημα υγείας της χώρας. Σήμερα είναι γεγονός ότι αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, τη στιγμή που θα θελήσει να επισκεφτεί τον γιατρό του, να τον βρει τη στιγμή που θα θέλει για να μπορέσει να βρει την υγεία του αυτός ή το παιδί του. Οι προτάσεις μας εμάς είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θεωρώ, εάν τις είχαν κάνει χτήμα εκείνοι που έχουν αναλάβει κατά καιρούς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι σημερινοί, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ποια είναι η δική μας πρόταση? Πρώτον, ότι όσον αφορά τα παραμεθόρια νησιά,
πρέπει να υπάρχει ο γιατρός, ο εξειδικευμένος και όχι αυτός που λέμε αγροτικός που μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο χωρίς εμπειρία, διότι δεν μπορεί να κρατήσει το περιστατικό και λογικό είναι γι' αυτόν, διότι δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, δεν έχει την πρακτική γνώση. Φοβάται ο άνθρωπος κιόλας. Με την υγεία παίζει, δεν παίζεις με τα κομπιούτερ. Ακριβώς, έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, φυσικά, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχεις εμπειρία για να το αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν με εύκολο τρόπο υπάρχουν αεροκομιδές που είναι κοστοβόρες, είναι δηλαδή πάρα πολύ χρηματικά, της τάξης του 10 με 15.000 η κάθε μία. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, όπου να πάει γενικός γιατρός, να κρατάει το περιστατικό, να είναι εξειδικευμένος στις πρώτες βοήθειες και μαζί με τα συστήματα τηλιατρικής να μπορεί να παίρνει και γνώσεις άλλων ειδικοτήτων εάν χρειαστεί. Αυτό το συζητούσαμε λοιπόν πέρσι τέτοια μέρα, κύριε Πατούλη. Το ίδιο ακριβώς μας είπατε. Πέρσι τέτοια μέρα, το ίδιο ακριβώς μας λέγατε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν έχει, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ακούω ότι τώρα προωθούν ένα νομοσχέδιο για να βάλουν κίνητρα. Δεν το έχω δει. Την ίδια κουβέντα μας είπατε, και γιατί σας το λέω αυτό, το θυμάμαι και σας πάω πίσω. Λέγατε ότι χρειάζεται άμεσα να αντικατασταθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει και μέσα στη σελίδα μας ακόμα στο Σιζούγκλα. Για να προχωρήσει αυτό. Είμαστε ένα χρόνο μετά, εκπνέει το 2013 και μας λέτε ακριβώς το ίδιο πράγμα σαν ειδήσει. Αντικατεστάθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά το πρόβλημα έχει παραμείνει. Ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη που δεν ξέρω, αλλά προχωράει, αν προχωράει, προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς, θα μπορούσε να δημιουργήσει και καλή ποιότητα στις παραμεθόριες νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και τη δυνατότητα βεβαίως όλοι οι Έλληνες να έχουν ισότιμη προσβασιμότητα. Πάμε τώρα στα κέντρα, δηλαδή στα μεγάλα κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή και της πόλης γενικότερα, που υπάρχει μια μεγαλύτερη πυκνότητα. Εκεί ήδη έχουμε ένα μεγάλο σύστημα εξειδικευμένων γιατρών που είναι φτηνή, με 1.000 ευρώ ουσιαστικά αμοιβή ήτουσαν στα ΙΚΑ τα παλιά οι γιατροί, ενώ αντιστοίχως στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η αμοιβή είναι τριπλάσια και τετραπλάσια πολλές φορές, και αυτούς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φοβούμε ότι μέσα από την προσπάθεια της μετακίνησής τους με διάφορες εργασιακές σχέσεις και μόνο για να μπορέσουν να αμβλύνουν τις κινητοποιήσεις, έχει δημιουργηθεί μια στρεβλότητα της εικόνας και έχουμε χάσει, όπως είπα και πριν, την πηξίδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα κάποιοι να λένε ότι θα τους πάνε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα νοσοκομεία, κάποιοι άλλοι ότι θα μείνουν σε αυτά τα κέντρα πλήρη και αποκλειστική, άλλοι θα πάνε στα γιατρία τους, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μία ασάφεια, έχουν δημιουργήσει επίσης, εάν θέλετε, αδίκως μία κινητοποίηση και ταλαιπωρία στους ασθενείς πολίτες, ενώ θα μπορούσαν οι διευκρινήσεις και το να φωτίσει κανείς το τι θα γίνει, θα δημιουργούσε και τη δυνατότητα τις λύσεις ή οπωσδήποτε απεργιακές κινητοποίησης και της ισορροπίας στο σύστημα. Εδώ λοιπόν εμάς η πρότασή μας είναι ότι τα αστικού τύπου κέντρα υγείας, τα οποία είναι πολυατρία που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, εμείς μπορούμε με ευθυνό τρόπο να τα έχουμε, δίνουν μεγάλη λύση στον ίδιο χώρο για πολλές ειδικότητες, και έτσι λοιπόν να μην ταλαιπωρείται ο μεγάλος σε ηλικία συμπολίτης μας. Μπορεί να βρει λοιπόν αρκετές ειδικότητες την ίδια στιγμή, κάτι που στο εξωτερικό δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, και γι' αυτό ακριβώς αυτό υπάρχει μόνο σε ιδιωτικά ιδρύματα, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ευρωπαίος πολίτης. Ο Ευρωπαίος μπορεί, αλλά ο Έλλην Ευρωπαίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι έτσι πολύ χρηστικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει ραντεβού πριν από 2-3 μήνες για να έρθουν οι χριστιανοί να εξεταστούν. Όσοι δηλαδή αντέξουν και όσοι δεν έχουν πάθει κάτι άλλο και δεν έχουν πάει σε ιδιωτικούς γιατρούς, γιατί δεν μπορεί να περιμένει η υγεία. Τώρα πονάω, χριστιανέ μου, δεν θα με δει σε 3 μήνες. Τώρα έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, δεν με δει μετά από 3 μήνες στο πρώτο νεκροταφείο. Μην τρελαθούμε κουφιά ώρα, δηλαδή μέρες που είναι. Να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο χιουμοριστικό. Να είναι και λίγο λοιπόν, πιο αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι. Πιο εύθυμα για αυτό το θέμα. Ναι, που έχουν κλείσει τα ραντεβού. Τώρα, μέχρι τις 19 του μηνός, δεν θα υπάρχουν οι γιατροί. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, χάνουν τα ραντεβού τους, θα πάνε σε κάποιους άλλους γιατρούς? Ξέρετε, έχετε ενημερωθεί εσείς σε κάτι? Κοιτάξτε, υποτίθεται, και αυτό έχει μια υπερβοσπαστική διάθεση κυρίως,
Βάλανε σε κάποιους συμβεβλημένους γιατρούς στα ιατρία τους αύξηση δυνατότητας επισκέψεων, όπου αυτοί βλέπαν 200 ασθενείς στο ιατρείο τους το μήνα και τους δίνουν τη δυνατότητα να βλέπουν 400. Βέβαια όλα αυτά όταν γίνονται βιαίως και ο ασθενής ταλαιπωρείται, διότι ήδη δεν ξέρει σε ποιο γιατρό να πάει, σε ποιο σημείο βρίσκεται, εάν έχει κλείσει τον πλαφόν και αυτός της επίσκεψής του και όλα αυτά. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν μία διαδικασία την οποία σαφέστατα θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Κύριε Πατούλη, όταν λέτε ότι τους έχουν αυξήσει τα πλαφόν, εγώ άκουσα σήμερα, υποτίθεται ότι είναι γιατροί του ΕΟΠΗ αυτοί, έτσι? Αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι ελεύθεροι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το ΕΟΠΗ. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί, οι οποίοι έχουν κάνει συμβάσεις με το ΕΟΠΗ και βεβαίως και αυτοί καθυστερούνται, είναι αλήθεια, και να πληρωθούν και να κάνουν να αμοιχτούν τις ιατρικές τους πράξεις. Είναι υπαρκτοί όμως, αλλά κανείς για να τους γνωρίσει θέλει χρόνο. Αντιλαμβάνεστε, οι μεγάλοι άνθρωποι ξέρουν που είναι το ΙΚΑ τους, που μπορούν να βρουν όλους τους γιατρούς προσαρμοσμένους, και ξαφνικά τους καλείς να βρεθούν από ένα ιατρείο σε ένα άλλο ιατρείο και τα ανάπαλη, και που αυτό και με αγνώστους γιατρούς. Γιατί ο γιατρός είναι πολύ προσωπικός και του έχει εμπιστοσύνη ο κάθε ασθενής του γιατρού του. Γι' αυτό και λέμε ο γιατρός μου και δεν λέμε γιατροί γενικώς. Βεβαίως. Είναι μια διαδικασία. Άρα πάει στο φούντο και ο γιατρός ο οικογενειακός. Πάει και αυτό. Είναι σαφές ότι όλα αυτά δεν έχουν σε επίπεδο προσοχής τις διαδικασίες, δεν τις δημιουργήσανε όπως θα έπρεπε. Και γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που είπα, ότι πηγαίνουμε για μια μεταρρύθμιση ουσιαστικά χωρίς πηξίδα. Χρειάζονται τώρα, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, ο ασθενής πολίτης είναι εκείνος που έχει την αξία για όλους μας, βεβαίως και ο λειτουργός, κατά δεύτερο λόγο μετά τον ασθενή. Αυτά έπρεπε να είχαν ήδη προγραμματιστεί, θα έπρεπε ήδη να έχουν συζητηθεί, να έχουν παρουσιαστεί, να ξέρει κανείς που, σε ποιο σημείο της μεταρρύθμισης βρισκόμαστε. Έχετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα, κύριε Πατούλη? Αληθεύει αυτό? Είναι αλήθεια ότι έχει ζητηθεί η συνάντηση αυτή και οι σχετικές διευκρινήσεις, και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση... Ελπίζετε να το πάρει πάνω του πάλι? Εκεί θέλω να καταλήξω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι πολλές φορές μερικά ζητήματα, όταν φτάσει ο κόμπος στο φταίνει, κακώς βέβαια, τότε θα πρέπει ο κυβερνήτης αυτής της χώρας, που τα ζητήματα της υγείας είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα, εγώ θα έλεγα μετά τις οικονομίες τα ζητήματα της υγείας σε μια χώρα έχουν τη μέγιστη σημασία, τότε θα πρέπει σαφέστατα ο υπεύθυνος της κυβέρνησης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, να ενημερωθεί από εμάς, αλλά και συγχρόνως να αναλάβει και εκείνος. Άρα έχετε ζητήσει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και ακόμα δεν έχει γίνει αποδεκτή, δεν έχει οριστεί ραντεβού? Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Θα υπάρξει τη Δευτέρα από ό,τι ξέρω. Νομίζω ότι θα επισημοποιηθεί τις επόμενες Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει στυλώσει τα πόδια και ντε και καλά θέλει τους γιατρούς να τους πάρει από τον ΕΟΠΗ και να τους πάει στο σύστημα υγείας ως νοσοκομιακοί γιατροί? Γιατί το κόστος θα είναι λιγότερο, δηλαδή θα κάνει οικονομία, θα περιορίσει, ξέρω εγώ, κάποια έξοδα τα οποία νομίζει ότι η Τρόικα τον πιέζει για να τα μαζέψει? Γιατί έχει πραγματικά επιμένει τόσο πολύ που τον βλέπω? Και κάθε ένας γιατρός που τον ρωτάει, εγώ του λέει ο άλλος, σήμερα το άκουγα, μετά από 30 χρόνια, πού θα με πας, Χριστιανέ μου? Εγώ δουλεύω για 1000 ευρώ 5,5 ώρες. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είδατε 5,5 ώρες μόνο. Μα συγγνώμη, πόσες να δουλεύει ο γιατρός? Ο γιατρός έχει και μυαλό, έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Λοιπόν, 5,5 ώρες είναι πολύ κουραστικά για ένα γιατρό, να βλέπει τόσους ασθενείς. Γιατί είναι επικίνδυνο και για τους ασθενείς μετά, άμα τον κουράσει τον γιατρό. Γιατί επιμένει τόσο πολύ να πάτε, να φύγουν από τον ΕΟΠΗ και να πάνε στο σύστημα υγείας, στο νοσοκομιακό? Θα κερδίσουν τίποτα? Καταρχήν να σας πω ότι ήδη είμαστε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που μας έχουν πάει, διότι οι γιατροί υπερεργάζονται
συγκριτικά με τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα εκείνοι που εφημερεύουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή πόσες αλλά ώρες διαφορά εμείς επιβαρυνόμεθα? Θα έλεγε κανείς 1,5 με 2 φορές περισσότερες ώρες εργασίας κάνουμε συγκριτικά με τους Ευρωπαίους στα νοσοκομεία και με τις εφημερίες, τις οποίες ένας Ευρωπαίος όταν εφημερεύει την προηγούμενη, την επόμενη δεν εργάζεται και όλα αυτά. Για αυτή την περίπτωση θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή ίσως δεν τα έχουν αντιληφθεί σωστά και δεν τα έχουν δώσει στον Υπουργό να τα καταλάβει. Διότι όταν λες ότι θα κάτσει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, τότε αυτομάτως και εντάσσεται στο ΕΣΥ, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα πρέπει να δίνει σε αυτόν τον γιατρό και βεβαίως μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα αυξηθεί το συνολικό κόστος που θα πρέπει να προϋπολογιστεί σαν συνολικό κομμάτι του κράτους. Διότι σήμερα, δεν υπάρχει οικονομία. Ακριβώς, διότι σήμερα το ποσό που διατίθεται μέσα από τον ΕΟΠΗ είναι πολύ χαμηλό, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Άρα λοιπόν κάτι άλλο υπάρχει το οποίο και εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί και εκείνοι που θα έπρεπε να το πούν και να το παρουσιάσουν δεν το έχουν κάνει. Προσπαθούν ενδεχομένως να λήξει η απεργία μέσα από μια διαδικασία αποδοχής έστω αυτής της πρότασης, δηλαδή της πλήρους και αποκλειστικής, ή εφόσον δεν το θέλεις, διότι οι περισσότεροι έχουν και το ιατρείο τους, διότι έτσι έζησαν 30 χρόνια και ακριβώς καλούνται σήμερα να πρέπει να το κλείσουν ενώ έχουν κάνει επενδύσεις, διότι ένας γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραδείγματος χάρη καρδιολόγος θα έχει πάρει τρίπλεξ καρδιάς, θα έχει πάρει και άλλα μηχανήματα που τον αφορούν και αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος και έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη δομή. Όταν λοιπόν του λες για πλήρη και αποκλειστική, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει κανείς να τα απολέσει και πολύ περισσότερο θα πρέπει να φύγει από την πρωτοβάθμια περίθαψη της γειτονιάς. Όλα δηλαδή, τι θέλω να πω με λίγα λόγια, όλα αυτά θα μπορούσαν να εξεταστούν μέσα από αυτήν τον υγειονομικό χάρτη που δεν υπάρχει. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και μεταβατικές περιπτώσεις, διότι υπάρχουν γιατροί στο ΙΚΑ που είναι 60, 62, 65 ετών, που μέσα από μια χρονική στιγμή μικρή συνταξιοδοτούνται. Μάλιστα. Πώς πας λοιπόν και τους ταλαιπωρείς μέσα από μια βεβαιότητα, ενώ θα μπορούσαν να χωριστούν σε κατηγορίες ακόμα αυτές οι τροποποιήσεις εργαστηριακές. Η δική μας πρόταση, παραδείγματος χάρη, εάν αλλάξουν αυτές οι εργασιακές σχέσεις, θα ήταν όπως είναι οι γιατροί του ΙΚΑ στα νοσοκομεία, οι παλιοί του ΙΚΑ, που είναι όχι πλήρη και αποκλειστική, ενώ υπάρχει και η πλήρη αποκλειστική στους γιατρούς του ΕΣΥ, και βεβαίως θα μπορούσαν να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή να υπάρξουν 2-3 επιλογές μεταβατικές για να τελειώσει αυτή η γενιά που είναι λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του, και βεβαίως να μην είναι απώλεια μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που θα τους έβρισκε όλους ενωμένους, δυνατούς, προς την επίτευξη του στόχου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή όλα γίνονται χωρίς στρατηγική, εγώ έτσι κατάλαβα από αυτά που μου είπατε, δεν υπάρχει στόχος, όλα στην αναμπουμπούλα παναγίνουν για να χάσουν κάποιοι γιατροί τη δουλειά τους. Και κρατάμε και την κουβέντα του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, που είπε για να έχετε συνάντηση μαζί μου, ναι, θέλω να τελειώσει η απεργία. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Και εσείς πάτε και τον προσπερνάτε, ας το πούμε, ναι, έτσι, ζητάτε ραντεβού από τον Πρωθυπουργό και από ό,τι μαθαίνουμε εμείς θα δοθεί τη Δευτέρα, μέσα στη Δευτέρα. Ακριβώς. Νομίζω ότι η λύση είναι τελικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάρει την ευθύνη. Πόσες φορές το έχει πάρει πάνω του το έργο, κύριε Πατούλη? Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο. Στο Καστελόριζο πήγε γιατρός με προστατική παρέμβαση Σαμαρά. Τώρα με το ρεύμα παίρνει πάνω του και δίνει μια κοινωνική λύση στους ανθρώπους στα νοικοκυριά που κομμένο ρεύμα. Θα λύσει και το ιατρικό. Πόσα θα πάρει πάνω του? Γι' αυτό και είπαμε και πριν σας έχουμε στον αέρα ότι τον παρακαλούμε να πάρει πάνω του το θέμα, το ότι θα μπαίνει με το έτσι θέλω γκανγκστερικά ο ελεγκτής της εφορίας στο σπίτι του ελεύθερου επαγγελματία χωρίς εισαγγελική παρέμβαση. Θα μπαίνει με το έτσι θέλω και θα τον έχει ιδιαίτερο. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να το πάρει πάνω του ο κ. Σαμαράς. Έρχομαι λοιπόν και λέω όλα πάνω του τα παίρνει. Είναι το τελικό ανάγχωμα φαίνεται και σαφέστατα μέσα από την εμπειρία που έχει ο Πρωθυπουργός και την ευαισθησία, ενδεχομένως ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας, θα πρέπει εκείνος να δώσει τις οδηγίες και να τελικά δημιουργήσει την πηξίδα και στους ανθρώπους που έχει τοποθετήσει αλλά και γενικότερα για το μέλλον της χώρας. Και μία τελευταία πριν κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ο Ιατρικός Σύλλογος συμπαρίσταται φυσικά στους γιατρούς οι οποίοι απεργούν, είστε δηλαδή δίπλα τους, σαν σύλλογος?
Είμαστε δίπλα τους, διότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βεβαίως δεν έχει μόνο μέλη που αφορούν το ΝΕΟΠΗ, ναι, αλλά θεωρούμε ότι είναι γιατροί οι οποίοι έχουν προσφέρει μεγάλο έργο στη χώρα και μάλιστα σε περιόδους και εποχές πολύ κρίσιμες για αυτήν. Θεωρούμε ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις, απλώς έγιναν κακές πολιτικές διαχειρίσεις, τις οποίες σε διάφορες περιπτώσεις θα πρέπει να βρούμε την άκρη. Είναι αυτό που λέγαμε προφητικά την αρχή της εκπομπής. Γιατί την είχαμε αυτή την πληροφορία, ότι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ δεν θα τους συναντήσω όσο απεργούν. Δηλαδή, και μάθαμε ρίχνει, ότι για τις εκλογές του ζήτησαν ραντεβού από τον Πρωθυπουργό. Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, τι απειλείς. Γιατί δεν είναι όλοι μόνο συνδικαλιστές. Υπάρχουν και άνθρωποι και γιατροί. Ο άλλος, εγώ με τον άκουγα 30 χρόνια. Λέει, μετά από 30 χρόνια, πού θα με πάει, λέει, εμένα, ναι, θα μου κλείσει το ιατρείο, θα μου τα κλείσει όλα. Σε λίγο βγαίνω στη σύνταξη.